Εδώ στην παρέα μας έχουμε και την κυρία Βαρβάρα Δουμανίδου. Μία μπάλα για όλους. Ε, καλά δεν τα λέω. Καλησπέρα κυρία Δουμανίδου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά τα λέτε. Είναι αυτό που λέμε τώρα, σας ακούμε καμπάνα, κυρία Δουμανίδου. Λοιπόν, πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είναι πραγματικά και τιμή και χαρά να σας φιλοξενούμε στο Λίμπερο και στην εκπομπή Τριγκολόρε, γιατί έχουμε μαζί μας τη συγγραφέα και σκηνοθέτη της θεατρικής παράστασης «Μια μπάλα για όλους», που βασίζεται στην παγκόσμια καμπάνια «A Ball for All». Ε? Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι από τα βασικά και τα αρχικά και να πούμε τι είναι τέλος πάντων αυτή η μπάλα για όλους, κυρία Δουμανίδου. Καταρχάς να πούμε ότι την μπάλα αυτή την σκέφτηκε, την εμπνεύστηκε ο Ηλίας Μάστορας, ο οποίος είχε εγκαίνει και σύζυγός μου. Και θα τον έχουμε και αμέσως μετά. Θα τον έχετε αμέσως μετά, που θα πει και καλύτερα. Εγώ θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή. Την εμπνεύστηκε πριν από κάποια χρόνια όταν στην επιθυμία του να χαρίσει ένα δώρο σε ένα παιδί που δεν έβλεπε, του έκανε δώρο μια μεγάλη μπάλα που χρησιμοποιείται στο ποδόσφαιρο τυφλών, που είναι πολύ μεγάλη και πολύ βαριά. Και σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή ότι δεν υπάρχει μια μπάλα όπου να είναι λίγο μικρότερη και πολύ ελαφρύτερη, ώστε να μπορούν όλα τα παιδιά να παίζουν μαζί, και παιδιά που βλέπουν, αλλά και παιδιά με οπτική αναπηρία. Έτσι λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια, είχε την σκέψη αυτή, την επιθυμία αυτή να δημιουργηθεί αυτή η μπάλα, και βέβαια το προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, έτσι ώστε αυτή η μπάλα να μην αγοράζεται, αλλά να δωρίζεται. Και ο σκοπός της ζωής του από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά ήταν να ψάχνει να βρίσκει χορηγούς, δηλαδή ιδρύματα, εταιρείες, οργανισμούς, για να χρηματοδοτούν αυτή την μπάλα και να μπορούμε να τη στέλνουμε σε όλο τον κόσμο, σε κάθε παιδί που την έχει ανάγκη. Γι' αυτό το project θα λοιπόν μιλήσουμε αμέσως μετά. Ακριβώς. Και πραγματικά θέλω όλες τις λεπτομέρειες από τον άνθρωπο που οραματίστηκε από τον την μπάλα για όλους. Τώρα όμως που έχουμε και τη σκηνοθέτη εδώ στην παρέα μας, θέλω να μιλήσουμε για το θεατρικό. Γιατί αυτό το θεατρικό Βεβαίως. Θα βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη από την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, δεν είναι έτσι? Ακριβώς. Η έμπνευσή μας από την παγκόσμια καμπάνια βρήκε έτσι πρόσφορο έδαφος αυτό το καλοκαίρι, και έτσι έγραψα ένα θεατρικό έργο το οποίο βασίζεται στην ιστορία της μπάλας και στο παραμύθι που είχαμε γράψει νωρίτερα με τον Ηλία Μάστορα, και φτιάξαμε μια παιδική θεατρική παράσταση που εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο παιδική, γιατί απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Την απολαμβάνουν δηλαδή μικροί και μεγάλοι, από ό,τι καταλάβαμε, γιατί κάναμε την πρεμιέρα μας στην Κύπρο, στη Λευκοσία, όπου διοργάνωσε εκείνη την παράσταση η Σχολή Τυφλών μαζί με το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και με συγχρηματοδότες τον ΟΠΑΠ της Κύπρου και τον Γκολφ στη Ζωή. Κάναμε λοιπόν την πρεμιέρα μας στην Κύπρο, πήγε πάρα πολύ καλά, και αποφασίσαμε ότι στην Θεσσαλονίκη θα είμαστε στο Θέατρο Βλέα από την Κυριακή 17 Οκτωβρίου. Η παράσταση αυτή είναι ένα μαγικό ταξίδι σε διάφορες χώρες που έχει ταξιδέψει μπάλα έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει ταξιδέψει μέχρι στιγμή σε 210 χώρες σε όλο τον κόσμο, και στις πιο απομακρυσμένες χώρες, και μάλιστα σε χώρες στις οποίες εγώ δεν τις είχα ακουστά καν, σε κράτη τα οποία δεν τα ήξερα καν, όπως είναι τα Τούρξενκά, η Κωνσταντισιά, το Κιριμπάτι, το Σουρινάμε, πολύ εξωτικές χώρες για μένα, δεν τις γνώριζα καν. Και είναι εμπνευσμένη η παράσταση αυτή, βέβαια πρωταγωνιστή από Πουσιλίας, ο Μαστροηλίας, έτσι όπως τον λέμε στο έργο, μαζί με την μπάλα που ζωντανεύει. Και κάνουν ένα ταξίδι σε χώρες όπως είναι η Αφρική, όπως είναι η Ανταρκτική, η Παλαιστίνη με το Ισραήλ, σε πάρα πολλές χώρες, όπου βλέπουμε εκεί και τα παιδιά που με οπτική αναπηρία που έχουν ανάγκη την μπάλα, και πώς η κάθε χώρα έχει και μια δική της ιστορία να μας πει. Και είναι ένα εκπαιδευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι και πολύ φαντασμαγορικό, αλλά και πολύ διασκεδαστικό και για μικρούς και για μεγάλους. Μου ακούγεται συναρπαστικό μόνο που το περιγράφετε. Πολλό δε μάλλον να το παρακολουθήσουμε, γιατί είμαι σίγουρη κι εγώ όλο αυτό που έχετε ετοιμάσει δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά. Απευθύνεται και σε ενήλικες, γιατί ξέρετε, αυτή η μπάλα, εμείς είμαστε ένα ραδιόφωνο που αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο. Αυτή η μπάλα μπορεί να απευθυνθεί σε όλους, πραγματικά. Έτσι τουλάχιστον το εκλαμβάνω. Θα ήθελα, αν έχετε κι εσείς τη διάθεση, να μας πείτε
δύο λόγια και για τους συντελεστές και να δώσουμε λεπτομέρειες για αυτή την εξαιρετική παράσταση που θα μπορούν πια να χαίρονται οι πολίτες εδώ της Θεσσαλονίκης μας. Βεβαίως, να πούμε ότι τον ρόλο του Μαστρο Ηλία ενσαρκώνει ο Δημήτρης Βασιλιάδης, ο οποίος υπογράφει και τα χορευτικά της παράστασης. Η ζωντανή μας μπάλα είναι ο Δημήτρης Ολιάς και έχουμε βέβαια τον Λουκά, ο οποίος υποδίεται ένα παιδί με οπτική αναπηρία, και την Βέρα, που είναι οι πρωταγωνιστές και του παραμυθιού. Και από εκεί πέρα έχουμε και Δημήτρη Ευαγγέλου, τον Γιώργο του Καλπακίδη, τη Μαρίνα, την Κάτια Αθανασίου, που κάνουν τα παιδιά των χωρών, των διαφορών χωρών. Αλλάζουν πάρα πολλά κοστούμια μέσα στην παράσταση, κάνουν πάρα πολλά χορευτικά. Γενικώς είναι φρέσκα νέα παιδιά και έμπειροι βέβαια ηθοποιοί μαζί τους, που έτσι έχουν συνθέσει μια πάρα πολύ ωραία και κεφάτη παράσταση. Και βέβαια θα παρουσιάζεται στο Θέατρο Αυλαία κάθε Κυριακή στις 3 ώρα το μεσημέρι. Τα εισιτήρια μπορούν να προμηθεύονται οι θεατές από το Ticket Services. Και επειδή βλέπουμε έτσι πως η παράσταση πάει πάρα πολύ καλά, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάει και για πολύ καιρό. Το εύχομαι και εγώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και ελπίζω και ο Λίμπερο να έχει βάλει ένα λιθαράκι ως προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, να ξαναπούμε, κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αυλαία, στην Τσιμισκή 136 και στην πλατεία Χάνθ, θα έχουμε μια μπάλα για όλους, για όλους μας. Τώρα εγώ μπορώ να μιλήσω και με τον εμπνευστή όλου αυτού του project, με τον άνθρωπο που οραματίστηκε αυτή την μπάλα. Ε? Είναι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Εγώ. Λοιπόν, μαζί μας... Καλώς τον. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Καλώς τον, η τιμή και η χαρά είναι δική μας. Μαζί μας λοιπόν ο δημιουργός, ο εμπνευστής αυτής της καμπάνιας, ο κύριος Μάστορας, αυτής της παγκόσμιας καμπάνιας που πραγματικά νιώθουμε τυχεροί και ευγνώμονες που ένας δικός μας, ένας Έλληνας, σκέφτηκε να κάνει κάτι για όλους τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Για όλους όμως, σε κάθε μήκος και πλάτος αυτής της γης. Για πείτε μας δύο λόγια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μου πήρε 20 χρόνια να συνειδητοποιήσω αυτή την ανάγκη, γιατί η ενασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο τυφλών ξεκίνησε από την αρχή του αθλήματος, από το 1996, αρχικά ως τερματοφύλακας, κατόπιν ως διαιτητής, και είχα διαιτητεύσει και τους τελικούς παραολυμπιακούς αγώνες το 2004 και 2008. Μετά ήμουν υπεύθυνος διαιτησίας όλο τον κόσμο και στο Ρίο 2016, και κάπου εκεί γνωριμίωμαι με τον μικρό Λέανδρο, που ήταν τότε 4 ετών. Συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε μία μικρότερη μπάλα, μία μπάλα που ζυγίζει 250 γραμμάρια πλέον και είναι κατάλληλη και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και για παιδιά λοιπόν πρώτες ηλικίες, γιατί φανταστείτε ότι ο Ρονάλντο και ο Μέση σκοράρουν μία μπάλα που ζυγίζει 400 γραμμάρια, ενώ στο ποδόσφαιρο τυφλών, εφαρμόζοντας τους ακουστικούς μηχανισμούς μέσα στην μπάλα, ζυγίζει πάνω από μισό κιλό, άρα είναι αρκετά δύσκολο και επικίνδυνο να παίξουν παιδιά μικρότερης ηλικίας. Η ανάγκη για να δημιουργηθεί αυτή η μπάλα είναι πάρα πολύ έκβηλη πλέον, γιατί μέσα σε 3,5 χρόνια έχουμε ταξιδέψει σε 207 χώρες και προορισμούς. Μας έχουν μείνει μόνο 11 χώρες των Ηνωμένων Εθνών πλέον. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Όρασης και αύριο που είναι του Λευκού Μπαστουνιού, ίσως και να ανακοινώσουμε ότι πλέον οι χώρες από 11 θα μας έχουν μείνει μόνο 10, με την προσθήκη του Παναμά, που αναμένουμε τη φωτογραφία από ώρα σε ώρα. Άρα είστε και εσείς και εμείς τυχεροί που είναι μια σημερινή ημέρα που θα παρουσιάσουμε λοιπόν και την καμπάνια στο ευρύ κοινό τους ακροατές και τις ακροατές. Εξάλλου αυτός ήταν και ο λόγος, αν θέλετε, και η αφορμή για αυτή μας την κουβέντα. Και χαριτολογώντας θα πω ότι ο γύρος του κόσμου μέσα από τον Ιούλιο Βέρν έγινε σε 80 μέρες, αλλά με εσάς, με τον κύριο Μάστορα, ο γύρος του κόσμου έγινε με μια μπάλα, έτσι. Με μια μπάλα που κουδουνίζει. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ζηλεύαμε, γιατί η μπάλα είχε ταξιδέψει σε κάποιες χώρες που δεν είχαμε πάει εμείς. Τώρα πλέον έχουμε χάσει αυτό το στοίχημα με την μπάλα. Θέλουμε στα επόμενα ταξίδια να μπαίνουμε και εμείς μέσα στα κυβότια και μέσα στις αποσκευές για να ταξιδέψουμε, αλλά τουλάχιστον νοητά μέσα από το παραμύθι και μέσα πλέον από τη θεατρική παράσταση. Είναι και αληθινές κάποιες ιστορίες. Δηλαδή, ο κόσμος το παρακολουθεί την παράσταση, δεν γνωρίζει ότι πραγματικά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι ιστορίες που εκτιλήσονται και μάλιστα ζωντανά αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να πω κιόλας σήμερα που μου δίνει την ευκαιρία είναι ότι εμείς μοιράζουμε δωρεάν το εκπαιδευτικό μας υλικό που είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας σε όλες τις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν και παιδιά με οπτική αναπηρία. Αν κάποια σχολική μονάδα δεν έχει λάβει ακόμα
το υλικό και ακούει κάποιος εκπαιδευτικός, με χαρά, με ένα απλό μήνυμα, ένα email, στέλνουμε εμείς την μπάλα, το DVD με το ασκησιολόγιο, το παραμύθι σε γραφή Braille βλεπόντων και με ανάγλυφα σχέδια, και φυσικά πλέον καλούμε και τα σχολεία να έρθουν στη θεατρική παράσταση, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας αρέσουν όλους τα παραμύθια. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι παραμύθι. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, βέβαια, αλλά με προλάβατε, γιατί διαβάζω στο εξαιρετικά αναλυτικό δελτίο τύπου που έχω στα χέρια μου ότι πια όλο αυτό το εκπαιδευτικό υλικό είναι μεταφρασμένο εκτός από τα ελληνικά στα αγγλικά και στα ισπανικά, και ότι διάφορα ιδρύματα και εταιρείες υποστηρίζουν αυτή την παγκόσμια καμπάνια, και για δεύτερη χρονιά φέτος το UEFA Foundation for Children. Ναι. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό, ναι, να το πούμε. Ναι. Ακριβώς με τις γλώσσες, ήδη σε δύο εβδομάδες θα είμαστε στη Μαγιόρκα, στο Πανεπιστήμιο των Βαλερή Γονίσων, για να παρουσιάσουμε την μπάλα εκεί, που έχουν επιμεληθεί και την ισπανική έκδοση του Πανεπιστήμιου. Και τον επόμενο Μάιο θα είμαστε σε Σεβίλη, γιατί έχουμε τη συνεργασία με την ομάδα της Σεβίλης, και θα κάνουμε κάποιες βιωματικές βράσεις πριν το τελικό του UEFA Europa League, όπως ήμασταν και στο UEFA αγώνες Ευρωπαϊκού Κυπέλλου τον Ιούνιο και πριν τον αγώνα Γαλλία-Πορτογαλία. Η UEFA, με το ίδρυμα της UEFA για τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι μας αγαπάει και μας στηρίζει και όλη αυτή την παγκόσμια διανομή σε όλο τον κόσμο, γιατί με τα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει η ίδια είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσει πλέον η επικοινωνία και παντού. Με το που ξεκίνησε η καμπάνια, είχαμε ανεβάσει αρκετά ψηλά τον πύχη. Το πρώτο ίδρυμα που ήθελε να φιλοξενήσει την ανακτήρια εκδήλωση της καμπάνιας ήταν στο Κατάρ, στα πλαίσια του FIFA 2022. Και στην πρώτη λοιπόν παρουσίαση ήταν ο Τσάβι Ερνάντες στην Μπαρσελόνα, που πλέον τώρα είναι προπονητής. Τότε, όταν ξεκινήσαμε, ήταν ακόμα παίκτης της ομάδας και πρεσβευτής του FIFA 2022. Κατόπιν τα επόμενα χρόνια είχαμε τον Διντέρ Ντρογβά από τη Τσέλσι, που βρεθήκαμε στο Μονακό για μια παρουσίαση της καμπάνιας, και σε όλες τις πόλεις όπου φιλοξενήθηκαν οι αγώνες του UEFA το καλοκαίρι, έπαιζε στο UEFA Village το βίντεο που έχουμε δημιουργήσει το καινούργιο με τον Άγγελο Χαριστέα, που είναι ο νέος μας πρεσβευτής. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε 3,5 χρόνια πάμε καλά. Πάμε καλά. Καλά. Είσαστε μάλλον μετριοπαθείς, λέγοντας ότι πάτε απλά καλά. Εγώ θα μπορούσα τώρα πεάνες να δημιουργήσω για όλο αυτό που έχετε ετοιμάσει, κύριε Μάστορα. Για όσους θέλουν πραγματικά να επικοινωνήσουν μαζί σας, να δουν από κοντά, να μάθουν, να γνωρίσουν και να προμηθευτούν και το εκπαιδευτικό υλικό, όπως είπατε, με ένα απλό email, πού θα μπορούσαν να σας βρουν, παρακαλώ? Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε είτε στις σελίδες μας στο ballforall.com.au, στο email το όρμα 2003@gmail.com, είτε λέω και να γκουγκλάρουν κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετό υλικό, και σήμερα, ας πούμε, στείλαμε σε ένα ειδικό σχολείο στο Πεντέλη. Κάθε εβδομάδα είμαστε 2-3 φορές στο ταχυδρομείο για να καλύψουμε τις ανάγκες, και το χαμόγελο και το δικό μας και η αγάπη μας είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε αρνηθεί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε οπουδήποτε μας ζητηθεί. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος της κουβέντας μας, το να πω απλά έτσι συγχαρητήρια για αυτή σας την πρωτοβουλία, για αυτό το έργο ζωής μάλλον. Καλύτερα θα ήταν λίγο για μένα. Ειλικρινά νιώθουμε τιμή που επιλέξατε τη δική μας εκπομπή για να παρουσιάσετε όλο αυτό το project, και πολύ περισσότερο γιατί αν όλοι θα πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία για τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία, που ενδεχομένως να μην τα έχουν όλα έτσι τόσο στρωτά όπως εμείς, που δεν έχουμε κάποιο είδους αναπηρία, θα πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους σαν και εσάς, που σκέφτονται λίγο παραπάνω από τον εαυτό τους. Εμείς ευχαριστούμε, και γιατί η παρουσίαση, η προώθηση, η κοινοποίηση είναι πολύ πολύ σημαντικό για μας. Η συμπερίληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, άρα είτε βλέπουμε είτε δεν βλέπουμε, σημασία είναι να τα κάνουμε τα πράγματα όλοι μαζί, γιατί αυτό έχει το νόημα. Και το όραμά μας να κουβουνίσει μπάλα σε κάθε σπίτι και σε κάθε σχολείο παιδιού με οπτική αναπηρία, πιστεύουμε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Να είστε καλά, κύριε Μάστορα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.